συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους, σελίδα 1009 και εδάφιο 14. Σελίδα λοιπόν 1009, εδάφιο 14 και επιστολή του Αποστόλου Παύλου πρώτη, κεφάλαιον Δέλτα και εδάφιο 14. Δεν γράφω τα αυτά προς εντροπήν σας, αλλά ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ. Διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν γίνεστε μιμητέ μου. Δια τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεο, ώστις είναι τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ώστις θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου, τα εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Τινές όμως εφησιώθησαν, ως εάν εγώ δεν έμελον να έλθω προς εσάς. Πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει ουχή των λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγο, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, με ράβδο να έλθω προς εσάς ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος? Γενικώς ακούετε ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και τι αυτή πορνεία ή της ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει της την γυναίκα του πατρός αυτού, και εσείς είστε πεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε μάλλον δια να εκβληθεί εκ μέσου ημών ο πράξας το έργο τούτο, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν το νου το πράξαντα τούτο. Εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε σεις και το ημών πνεύμα με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον τιούτον εις τον σατανά προς όλεθρον της σαρκός, δια να σαθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλό το καύχημά σας? Δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζύμνη κάμνη όλο το φύραμα ένζυμων? Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης, δια να είστε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομεν ουχή με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους, και ουχή διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτες ή άρπαγας ή δολολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή δολολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ, με τον τιούτον μηδένα συντρώγεται. Διότι τι με μέλη να κρίνω και τους έξω? Δεν κρίνετε εσείς τους έσω? Τους δε έξω θέλει ο Θεός θέλει κρίνει, όθεν εκβάλλατε των κακών εκ μέσου ημών. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, βλέποντας μέσα στην ευλογημένη με την παρουσία του Θεού εκκλησία του Χριστού στην Κόρινθο, να υπάρχουν διχοστασίες, χωρίσματα, τα οποία προέρχονται από φρόνημα σαρκικό, από φρόνημα σαρκός, καθώς διαχωρίζουν τους εαυτούς τους κάποιοι αδελφοί λέγοντας «εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Κηφά, εγώ είμαι του Απολό», και θέλοντας να διορθώσει τα ελείποντα, όπως είναι η αποστολή του αλλά και η υποχρέωσή του, και καθώς είναι και το θέλημα του Θεού να διορθώνονται στη ζωή μας με το Λόγο του Θεού όλα τα ελείποντα, κάθε τι που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, είναι δηλαδή ανομία, η παράβαση ή και αμαρτία, είναι ανάγκη, απόλυτη ανάγκη, με το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου να διορθώνεται, και μάλιστα πρώτον εμείς καθεαυτοί να διορθώνουμε τα του εαυτού μας απόλυτα, καταστρέφοντες
τα έργα της σαρκός διο Πνεύματος Αγίου, αλλά ταυτόχρονα και στη συνέχεια απαραίτητο είναι να διακρίνουμε και να διορθώνουμε τα ελλείποντα όπου έχουμε εξουσία. Παραδείγματος χάρη, κάθε ένας στην οικογένειά του, κάθε μία μητέρα στα παιδιά της, είμεθα δε ταυτόχρονα και φύλακες του αδελφού μας. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τον αδελφό μας να χάνεται βαδίζοντας απερίσκεπτα, ίσως, επιπόλαια ίσως, βαδίζοντας προς την αιώνια απώλεια. Βλέποντας λοιπόν ένα περπάτημα που δεν είναι καλό, με μεγάλη αγάπη, με μεγάλη προσοχή, με ιδιαίτερη προσευχή, ζητώντας οδηγία από το Θεό, προσπαθούμε και σε αυτούς να διορθώσουμε τα ελλείποντα, και αν αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε τα κατάλληλα πρόσωπα, που είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είμαστε όλοι τα κατάλληλα πρόσωπα για όλες τις περιπτώσεις, να προσευχόμαστε και να ζητάμε βοήθεια και από αδελφούς, πρεσβύτερους ή οποιουσδήποτε άλλους που θα μας βοηθήσουν και θα βοηθήσουν τελικά πιο αποτελεσματικά στη διόρθωση όλων αυτών των πραγμάτων που φέρνουν στη ζωή του ανθρώπου και θλίψη και ταλαιπωρία, αλλά και απομάκρυνση από το Θεό. Χάνοντας ο άνθρωπος αυτά τα οποία πρέπει να έχει, ο χριστιανός εννοώ, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Γι' αυτό και η αποστολή μας είναι να παρηγορούμε, απαραίτητο αυτό, και εδώ στην παρηγοριά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει και μας προτρέπει, κλαίτε με τα κλαιόντων. Παρηγοριά δεν έρχεται με λόγια, παρηγοριά έρχεται με αγάπη. Και όταν είναι κάποιος θλιμμένος, όσο μπορείς μίλα λιγότερο και όσο μπορείς αγκάλιασέ τον περισσότερο. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει στην παρηγοριά, στην ενίσχυση. Είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό. Όταν είναι τεθλιμμένος ο άνθρωπος θέλει παρηγοριά. Όταν είναι καταβεβλημένος ο άνθρωπος, έχει χάσει τη δύναμή του, έχει χάσει την πίστη του, έχει χάσει την ελπίδα του, έχει σκανδαλιστεί, τότε εκεί χρειάζεται λόγια δυνάμεως και λόγια πίστεως. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά είναι και εν δυνάμει. Δεν υπάρχει δυνατότης στον άνθρωπο ούτε να παρηγορήσει ούτε να ενισχύσει παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και τρίτον, πρώτον λοιπόν υπάρχει η παρηγοριά, το δεύτερο η ενίσχυση και το τρίτο η στήριξη. Σε έναν άνθρωπο ότι δεν μπορεί να περπατήσει, έχει παραλληλημένα γόνατα, έχει αποκάμει, έχει χάσει το δρόμο, τον προσανατολισμό του. Είναι ανάγκη να σταθείς κοντά του για να τον στηρίξεις. Απόλυτη ανάγκη. Αυτό κάνει τώρα και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά το κάνει με έναν τρόπο που αρέσει στο Θεό. Δεν το κάνει με τρόπο κυριαρχίας και διδασκαλίας, αλλά το κάνει με τρόπο ταπείνωσης. Και έτσι παρουσιάζει τον εαυτό του, αλλά και τον Απολό, που είναι σύντροφός του, σύνδουλός του, συστρατιώτης του. Τον παρουσιάζει όχι από πάνω, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι οι άρχοντες κατεξουσιάζουν και οι μεγάλοι κατακυριεύουν. Είναι λόγια μοναδικά. Έτσι γίνεται. Ο χριστιανός όμως και ο δούλος του Θεού ούτε κατακυριεύει ούτε κατεξουσιάζει. Παρηγορεί, ενισχύει, στηρίζει μέσα από το πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου και την καρδιά του συντετριμμένου ανθρώπου και μέσα από το φόβο και το τρόμο που έχει στο Λόγο του Θεού. Και έτσι παρουσίασε ο Απόστολος Παύλος τον εαυτό του πολύ μικρό, ασήμαντο,
Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει εσείς επλουτίστητε, βασιλεύσατε. Και ενώ εμείς για χάρη του Χριστού πεινάμε, διψάμε, γυμνητεύουμε, ραπιζόμεθα, περιπλανόμεθα σαν περικαθάρματα, αποβράσματα μέσα στον κόσμο γίναμε, για χάρη του Χριστού εσείς κατά χάρη Χριστού, ενώ εμείς είμαστε μωροί, εσείς είστε φρόνιμοι. Ενώ εμείς είμαστε άδοξοι και ασθενείς, εσείς είστε ένδοξοι και ισχυροί. Δείχνει λοιπόν πώς αισθάνεται, αλλά το πιο σημαντικό, πώς τον χρησιμοποιεί ο Θεός. Ο Θεός δεν τον χρησιμοποιεί από πάνω να κατακυριεύει και να κατεξουσιάζει, αλλά τον χρησιμοποιεί από κάτω να υπηρετεί και να ταπεινώνεται. Και ακόμη πολλές φορές η ταπείνωση να φτάνει μέχρι ευτελισμού. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς το έργο του Θεού. Άλλωστε αυτός ο οποίος πρώτος εκτέλεσε και δίδαξε αυτή την ταπείνωση είναι ο Κύριος. Αυτός τον οποίον εδόθη πάσα αρχή και πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Και αφού παρουσιάζει λοιπόν τον εαυτό του ταλαιπωρούμενο, κακουχούμενο, ταπεινωμένο και εξευτελισμένο, τότε λέει στους αδελφούς, δεν σας τα γράφω αυτά για να ντραπείτε, αλλά σας τα γράφω σαν νουθεσία προς τέκνα αγαπητά. Όπως ένας αγαθός πατέρας νουθετεί τα τέκνα του, έτσι σας γράφω. Δεν σας γράφω για να δείτε ότι εγώ είμαι Απόστολος των Εθνών και εσείς τίποτα. Σας γράφω ομολογώντας ότι εγώ είμαι δούλος, υπηρέτης σας, και ο Θεός με χρησιμοποιεί για την παρηγοριά σας και για τη σωτηρία σας. Γι' αυτό μην τρέπεστε, αλλά ακούστε προσεκτικά, γιατί μπορεί να έχετε μυρίους παιδαγωγούς μέσα στη χριστιανική σας ζωή, αλλά όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, και η εντολή του Θεού είναι στους ανθρώπους κατά φυσικό τρόπο, τιμάτε τους γονείς σας, τον πατέρα σας και τη μητέρα σας, γιατί μπορεί να έχετε πολλούς αφεντικά, δασκάλους, κυρίους, φίλους, αλλά ένας είναι ο πατέρας σας. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Αυτό που βλέπει ο Απόστολος Παύλος είναι και αυτό που αισθάνεται και αυτό που έχει πλημμυρίσει την καρδιά του, είναι ότι βλέπει τους αδελφούς του όπως ο Θεός με πατρική αγάπη. Είναι μιμητής του Θεού. Όπως βλέπει ο Θεός Πατέρας τον Απόστολο Παύλο σαν παιδί του και τέκνο του αγαπητό, και το φροντίζει και το περιθάλπτει και το ενισχύει και το βοηθάει, κατά τον ίδιο τρόπο ο Απόστολος Παύλος βλέπει τους αδελφούς του με πατρική αγάπη και όχι με πατρική εξουσία. Τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο, γιατί ο πατέρας στο φυσικό κόσμο έχει αγάπη αλλά έχει και εξουσία. Ο πατέρας στο πνευματικό κόσμο έχει αγάπη και δεν κατεξουσιάζει, ούτε κατακυριεύει. Παρακαλεί, υπηρετεί. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο μεγάλο μυστικό ενώπιον του Θεού είναι να μάθουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας με αυτή την πατρική αγάπη. Πόσο χρήσιμο, πόσο ο Θεός ευαρεστείται. Και δεν έχει σημασία πόσο χρόνο είναι, μπορεί να είναι μεγάλο σε ηλικία, μεγάλη. Η πνευματική πατρική αγάπη δεν επηρεάζεται από χρόνια και καιρούς.
ούτε από ηλικίες. Μπορεί ο αδελφός να έχει και η αδελφή να έχει πατρική αγάπη για το μωράκι, αλλά μπορεί να έχει και για τη γερόντισσα. Και πρέπει να έχει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει δύο πράγματα. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περπατήστε σαν δούλοι. Συμπεριφερθείτε σαν δούλοι. Αλλά ταυτόχρονα λέει μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Περιπατήστε τώρα και σαν πατέρες. Με αυτή την πατρική αγάπη. Και όταν ζητήσει ο χριστιανός από το Θεό να του δώσει αυτή την πατρική αγάπη, τότε αλλάζουν όλα στη ζωή του. Αλλάζει η όρασή του. Επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο μυστικό στην πνευματική ζωή του χριστιανού. Μεγάλο μυστικό. Να βλέπεις τον αδελφό σου και, και να τον αγαπάς όπως βλέπεις και αγαπάς το γιο σου, την κόρη σου. Αυτό βέβαια δεν γίνεται με ανθρώπινες καλοσύνες, ούτε με ανθρώπινους χαρακτήρες. Αυτό γίνεται μόνο με την αγάπη του Θεού όταν εκχέεται στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όταν όμως συνειδητοποιήσεις, γιατί είναι δυνατό να το συνειδητοποιήσεις, όταν όμως συνειδητοποιήσεις αυτή την αγάπη να καίει την καρδιά σου, τότε θα συνειδητοποιήσεις άλλη όραση. Θα συνειδητοποιήσεις πια άλλο περπάτημα. Θα βλέπεις πόσο εύκολα μπορείς να δικαιολογείς και να συγχωρείς. Πόσο εύκολα μπορείς να κάνεις πίσω και να ταπεινώνεσαι. Πόσο εύκολα πλέον. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Αυτό γίνεται μόνο όταν ο Θεός, ο Πατέρας, αποφασίσει να εκχέει τη δική του την αγάπη στη δική σου την καρδιά. Και αυτό γίνεται όταν του το ζητήσεις. Ξέρετε αδερφοί, και μακάρι να το βρω, υπάρχει ένα εδάφιο που είναι κλειδί στη γραφή. Θέλω να το δούμε. Είναι στη σελίδα 429 και σας προτρέπω να το σημειώσετε και σας προτρέπω να το γράψετε και σας προτρέπω να ζητήσουμε από το Θεό να το γράψει στην καρδιά μας. Είναι κλειδί και είναι πολύ σημαντικό να μας αποκαλύπτει και να μας χαρίζει ο Θεός τα κλειδιά που διαφοροποιούν τη ζωή μας από φυσική, σαρκική ή και καλή χριστιανική σε άκρος, να το πω σε εισαγωγικά, όχι πνευματική, αλλά ευάρεστη στο Θεό. Διαβάζω λοιπόν ένα εδάφιο στη σελίδα 429 στο ΙΒ κεφάλαιο και το 14 εδάφιο από το βιβλίο Χρονικών Β. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για το Ροβοάμ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Και έπραξε, λέει η γραφή, πονηρά, επειδή δεν προσήλωσε την καρδία αυτού εις το να εξητεί τον Κύριο. Ο άνθρωπος που δεν έχει προσηλωμένη την καρδιά του να εξητεί τον Κύριο, το βέβαιον είναι ότι θα πράττει είτε σπανίως είτε συχνότατα, θα πράττει πονηρά και θα απομακρύνεται από το Θεό. Το μεγάλο μυστικό είναι να εξητείς τον Κύριο. Και όταν εξητείς τον Κύριο, τότε σου αποκαλύπτει ο Θεός τι πρέπει να εξητείς από αυτά που σου είναι έτοιμος να σου χαρίσει. Ένα εκ των οποίων είναι η αγάπη, η πατρική, την οποία έχει ο Απόστολος Παύλος. Σας μιλάω σαν πατέρας, προς τέκνα. Γιατί εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου και σας παρακαλώ. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Δεν διατάζει, παρακαλεί. Και σας παρακαλώ
όχι να γίνετε, να γίνεστε πάντοτε μιμητέ μου. Μιμητέ μου σαν συμμιμητέ του Χριστού, όπως εγώ είμαι μιμητής του Χριστού, αλλά και μιμητέ μου όπως εγώ μιμούμε το Θεό. Σαν δούλη, μιμητέ του Χριστού, ταπεινή με θυσία, και σαν μιμητέ του Θεού πατέρες με πατρική αγάπη προς όλους. Βεβαίως θα διαπιστώσετε ότι επειδή ο Θεός την αγαθός δίνει, αλλά και επειδή η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αυτό το οποίο δίνει ο Θεός εύκολα φθείρεται, εύκολα μειούται. Γι' αυτό λέει γίνεστε μιμητέ μου. Όχι να γίνετε μία φορά, είναι αγώνας να γίνεσαι μιμητής του Θεού. Ένας αγώνας καλός. Μιμητής του Απόστολου Παύλου που μιμείται τον Χριστό. Και μιμητής του Απόστολου Παύλου που μιμείται τον Πατέρα Θεό. Αλλά μπορεί, επειδή και πάλι λέω, η καρδιά μας είναι απατηλή σφόδρα, υπερπάντα και σφόδρα διεστραμμένη, να τα καταφέρνεις να γίνεσαι μιμητής του Χριστού και μιμητές του Θεού για κάποιους αδελφούς, για πολλούς, για λίγους. Αλλά εκείνο που είναι το δύσκολο είναι να γίνεσαι για όλους και ιδιαιτέρως για κάποιους που είναι δύσκολο, που είναι ανυπόφοροι. Γι' αυτό πρέπει προηγούμενα να περάσουμε από την προτροπή του Ευαγγελίου, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Θα βρεις ανυπόφορους αδελφούς. Μπορεί να γίνει ανυπόφορος και κάποιος, ας πούμε, πατέρας σου, η κόρη σου, η μητέρα σου, η αδελφή σου, ο κοντινός σου αδελφός. Και τίποτα από όλα τα σπουδαία και μεγάλα όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς δεν μπορούν να λάβουν χώρα εάν δεν προηγηθεί το υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε ο ένας τον άλλον. Και μερικοί είναι εύκολο να τους υποφέρεις. Όχι μόνο είναι εύκολο να τους υποφέρεις, αλλά επιδιώκεις και εξητάς τη συντροφιά τους, τα λόγια τους, την προσευχή τους, γιατί έχουν αυτό που θέλει ο Θεός, αγάπη. Αλλά είναι και μερικοί που μπορεί να είμαστε όλοι μας, να μην λέω εγώ για σένα, αλλά να λες εσύ για μένα, που να γινόμασταν υπόφοροι, κακότροποι. Εκεί, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένας ωραίος αγώνας που πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε για να είμαστε ένα. Γιατί όταν γίνουμε ένα, τότε μπορούμε να δοξάζουμε ομοδημαδών τον Κύριο και να κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, το οποίο είναι απαραίτητο και είναι το ζητούμενο. Θέλουμε την παρουσία του Θεού. Όχι μόνο όταν γονατίζω, αλλά και όταν γονατίζω μαζί με την οικογένειά μου. Και όχι μόνο όταν γονατίζω με την οικογένειά μου, αλλά και όταν γονατίζουμε όλη η Εκκλησία μαζί. Να έχουμε το ίδιο φρόνημα, την αυτή γνώμη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, επειδή θέλει οι Κορίνθιοι να είναι ένα και ομοθυμαδό να δοξάζουν το Θεό και να κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, να καταστρέφει το φρόνημα το σαρκικό και να καταστρέφει κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό, λέγει: γι' αυτό σας έστειλα και τον Τιμόθεο, που είναι τέκνον μου και αγαπητόν σε μένα, αλλά και πιστό. Είσαι αγαπητός μέσα στους αδελφούς, σε καλό τρόπος, παραδείγματος χάρη, έχεις αγάπη, έχεις υπηρεσία, αλλά εκείνο που επίσης θέλει ο Θεός είναι βασικό, να έχεις πίστη, και πίστη ζωντανή, γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, όπως το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Είναι ωραία η χριστιανική ζωή, αλλά είναι απαραίτητο να εξητούμε το Θεό, γιατί όπως είπαμε, εάν δεν προσιλώσουμε, δεν είναι προσιλωμένη η καρδιά μας, να εξητούμε τον Κύριο, καθώς είναι γεγραμμένο ότι κάθε ένας που προσέρχεται στον Θεό πρέπει να ξέρει, να πιστεύει, να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης
μόνος τους εξητούντας αυτόν. Μόνο. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όπως είπα και προηγούμενα, μεγάλο κλειδί για να το καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε μια ερώτηση ή να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Ποιον εξητούμε, τι εξητούμε? Εξητούμε τη δόξα μας, την προβολή μας? Εξητούμε την προβολή αυτών που αγαπάμε? Εξητούμε να γίνουμε μεγάλοι στη δουλειά μας? Πολλά πράγματα η καρδιά μας μπορεί να εξητεί. Ο Θεός όμως θέλει ένα να εξητούμε, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού. Και όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει. Να εξητούμε τον Κύριο. Και όταν εξητούμε τον Θεό, τότε είναι, αλλά και γίνεται μισθαποδότης συνεχόμενα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σας στέλνω τον Τιμόθεο, που είναι ατέκνων μου, αγαπητών και πιστών, και ο οποίος θα έρθει για να σας θυμίσει. Γιατί υπάρχει ανάγκη να θυμίσει? Βέβαια, γιατί ξεχνάμε εύκολα. Πόσο εύκολα ξεχνάμε τις ευεργεσίες του Θεού? Πόσο εύκολα ξεχνάμε τις ευεργεσίες των αδελφών μας? Πόσο εύκολα ξεχνάμε τα λόγια του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, την αγάπη του Θεού? Και συμβαίνει κάτι και λέμε, δεν με αγαπάς Κύριε. Γιατί το λέμε? Γιατί τα ξεχάσαμε όλα. Ενώ ο Θεός τι θέλει να λέμε? Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο εις τους αιώνες, γιατί σε σένα ανήκει δόξα. Και αδερφοί αγαπητοί, ένα δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι ο Χριστός μας αγαπάει. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν πάβει η αγάπη του Χριστού, δεν λιγοστεύει η αγάπη του Χριστού. Και αν ακόμη σύννεφα σκεπάσουν τον ουρανό, ο ήλιος υπάρχει, εσύ δεν τον βλέπεις, αλλά υπάρχει. Γιατί αν δεν υπήρχε θα είχαμε πεθάνει όλοι. Κάνει λίγο ψύχρα, κάνει λίγο κρύο, γιατί κρύφτηκε ο ήλιος. Αλλά υπάρχει και χάριν αυτού ζούμε. Αναπνέουμε, υπάρχουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Θα τον δοξάζουμε και με ξαστεριά, θα τον δοξάζουμε και με συννεφιά. Γιατί ο Χριστός μας αγαπάει και η αγάπη Του δεν λιγοστεύει, αντιθέτως αυξάνει. Αμήν αδελφοί. Και δεν μας αφήνει ποτέ. Όταν ο Ντίνος ήταν στο χειρουργείο την Τετάρτη που μας πέρασε, ήταν δίπλα του ένας αδελφός και όταν ξύπνησε, ακόμη δεν είχε ξυπνήσει, κλαίγοντας είπε, τι καλό αδελφό έχουμε, τι καλό πατέρα έχουμε, ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησε μόνο μου. Μετά έφυγε η νάρκωση, ξύπνησε, δεν θυμόταν τίποτα. Τι έγινε τώρα εκεί? Το βέβαιο είναι ότι δεν τον άφησε ποτέ μόνο του. Δεν σε αφήνει ποτέ μόνος. Δεν το θυμάσαι. Μπορεί να στο κρύψει κιόλας λίγο. Αλλά δεν μας αφήνει ποτέ μόνος μας, αδερφοί. Ποτέ. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησε μόνο μου. Ο πατέρας μου και ο μεγάλος μου αδελφός. Αλληλούια, αδερφοί. Γι' αυτό να έχουμε χαρά. Γι' αυτό να έχουμε χαρά. Αλλά και γι' αυτό να του μοιάσουμε. Και στον αδελφό μας, το μεγάλο αδελφό μας, τον Κύριό μας και τον Θεό μας, που είναι δούλος, μας υπηρετεί, έχισε το αίμα του, έστειλε την ψυχή του στον Άδη. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, για να ζούμε εμείς. Να του μοιάσουμε, αδερφοί, στη θυσία, στην αγάπη, στη δοξολογία, αλλά να μοιάσουμε και στον πατέρα μας τον ουράνιο, στην πατρική αγάπη. Και θα ήθελα σήμερα όταν τελειώσουμε να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε όλοι να μας δώσει αυτής
τις δύο μορφές της αγάπης ο Χριστός. Την αγάπη του Χριστού και την αγάπη του Πατέρα Θεού. Να βασιλεύουν στην καρδιά μας και να πάρουμε απόφαση να γεννόμεθα μιμητές του Παύλου που ήταν μιμητής του Χριστού και μιμητές του Θεού. Σας θέλω λοιπόν τον Τιμόθεο, το τέκνον το αγαπητό και το πιστό, για να σας θυμίσει πώς περπάτησα τα σωδούς μου, αλλά τα σεν Χριστώ Ιησού. Όχι να σας θυμίσει πώς έζησα τη ζωή μου αυτή, τις επιτυχίες μου, αλλά να σας θυμίσει τη ζωή μου εν Χριστώ Ιησού. Αλληλούια. Πώς περπάτησα εν Χριστώ Ιησού και πώς διδάσκω σε κάθε εκκλησία πάντοτε τα ίδια πράγματα. Και ο Απόστολος Παύλος όλο τα ίδια και τα ίδια διδάσκει. Διδάσκει για την αγάπη του Θεού Πατρός, για την αγάπη του Χριστού, για την αιώνια ζωή, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι μία διδασκαλία πολύ μικρή, αδελφοί. Είναι πόσες σελίδες, 200 σελίδες. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά έλα που μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο, μέσα σε αυτές τις 200 σελίδες είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Αλλά έλα που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν σπουδάζεται σε σχολεία και σε πανεπιστήμια. Διδασκαλίες ανθρώπινες σπουδάζονται. Τα δόγματα τα ανθρώπινα, καλό είναι και αυτό, είναι κακό, οι απόψεις των ανθρώπων, αλλά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, οι θησαυροί και κρυμμένοι μέσα στο Ευαγγέλιο δεν σπουδάζονται, αποκαλύπτονται. Και λέω αποκαλύπτονται γιατί ένας είναι ο δάσκαλος που διδάσκει και αποκαλύπτει, το όνομά του Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ένας. Δεν υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι, παιδαγωγοί υπάρχουν. Αλλά ένας είναι αυτός που διδάσκει, αποκαλύπτει, φανερώνει, οδηγεί, γιατί είναι και καθηγητής. Και όλα αυτά δια Πνεύματος Αγίου. Όμως επανέρχεται τώρα στη διόρθωση των ελιπόντων που τον ενδιαφέρει τόσο πολύ τον Απόστολο Παύλο. Τη διόρθωση των προβλημάτων που υπάρχουν στην Εκκλησία των Κορινθίων. Όμως μερικοί από σας, επειδή σας ευλόγησε ο Θεός, επειδή σας αναγέννησε, σας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, σας δίδαξε, σας χάρισε χαρίσματα προς οικοδομήν της Εκκλησίας, μερικοί από σας, επειδή απέκτησαν τη γνώση κατά χάριν του Ευαγγελίου, εφησιώθησαν, γιατί η γνώση φυσεί. Τι θα πει εφησιώθησαν? Περηφανεύτηκαν. Μερικοί λοιπόν υπερηφανεύτηκαν. Και υπερηφανεύτηκαν σαν να μην πρόκειται να ξανάρθω εγώ στην Εκκλησία των Κορινθίων. Και εμείς να το πούμε πιο σωστά. Γιατί όπως τότε υπερηφανεύτηκαν, δεν είναι απίθανο, αλλά είναι αντιθέτως αρκετά πιθανό, να υπερηφανευτούμε κι εμείς. Σαν να μην είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Σαν να μην μας βλέπει ο Χριστός. Σαν να έχουμε κάτι το οποίο δεν το λάβαμε, λες και είναι δικό μας. Δηλαδή σου δίνω παραδείγμα, ή μου δίνεις παραδείγματος χάρη το αυτοκίνητό σου και εγώ υπερηφανεύομαι στο αυτοκίνητό σου, λες και είναι δικό μου. Ό,τι έχουμε δοσμένο από τον Κύριο είναι. Γιατί πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Δεν έχουμε τίποτα καλό που να είναι δικό μας. Ό,τι καλό έχουμε, ήρθε ο Άγιος Θεός ο Πατέρας και μας είπε πάρτο. Και πρόσεξε, πάρτο, μην καυχηθείς, μην πεις δικό σου είναι, μην κοιτάξε ποιος είμαι, κοίταξε τι έχω. Γιατί αυτό είναι και πέραν του ότι δεν αρέσει στο Θεό,
είναι και επικίνδυνο. Γιατί αυτός που δίνει, αυτός και παίρνει. Και όταν δίνει, είναι όμορφα. Όλοι χαιρόμαστε. Όταν σε κάποιον, σε κάποιους, μέσα στην Εκκλησία δίνει ο Χριστός. Αλλά εκεί που είναι τραγικό είναι όταν παίρνει ο Χριστός. Και όταν σου πάρει αυτό που έχεις, έχεις αυτοκίνητο, να πω πολύ απλά, και ξαφνικά στο παίρνουν γιατί δεν έχεις να πληρώσεις τις δόσεις. Και ενώ έχεις μάθει να είσαι εποχούμενος, τώρα είσαι τρέχον. Τρέχεις πίσω από το λεωφορείο, τρέχεις πίσω από το τρένο και καλά κάνεις. Δεν είναι ωραία πράγματα όταν ο Κύριος παίρνει. Βέβαια δεν θέλει να παίρνει ο Θεός ποτέ. Αντιθέτως θέλει να δίνει και να δίνει όλο και περισσότερα. Αλλά δίνει και θα δίνει όλο και περισσότερα μόνο όταν ο άνθρωπος μένει ταπεινός και όλο περισσότερο πιο ταπεινός. Είναι αυτό που λέω πάντα στον εαυτό μου. Γιώργο, ταπεινός. Και όταν ταπεινωθείς, τότε να ταπεινωθείς ακόμη πιο πολύ. Και όταν ταπεινωθείς ακόμη πιο πολύ, τότε να ταπεινωθείς ακόμη πιο πολύ. Η ταπείνωση δεν είναι στιγμιαία, ούτε είναι μιας για ένα γεγονός. Η ταπείνωση είναι συνεχόμενη, πρέπει να είναι συνεχόμενη, για να βρίσκουμε πάντα το χάρι από το Θεό, αλλά και να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Μερικοί όμως λέει εφησιώθησαν, σαν να επρόκειτο να μην ξανάρθω σε εσάς. Όμως, εάν ο Κύριος θελήσει, εγώ θα έρθω ταχαίως προς εσάς. Και τότε θα γνωρίσω, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτούς όχι των λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά τη δύναμη. Δεν θα κάτσω να ακούσω τι λένε για τους εαυτούς τους, τι κάνανε, πόσο σπουδαίοι και πόσο μεγάλοι είναι, αλλά θέλω να δω τη δύναμη. Και μ' αρέσει, αδερφοί, πάρα πολύ, και θέλω να το διαβάσουμε μαζί αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για τη Βασιλεία του Θεού, που είναι γραμμένο στη σελίδα 1005, αν θέλετε να το διαβάσουμε μαζί. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα της προς Ρωμαίους επιστολής και 17 εδάφιο, κάτω-κάτω σελίδα 1004. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών και ευαρεστεί εις τον Θεόν και γίνεται δόκιμος ανάμεσα στους ανθρώπους, λέγει το κείμενο, ευδοκιμή παρά της ανθρώπης. Άρα λοιπόν, αζητώμεν τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν είναι με λόγια. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπιστέψει και με είχε στείλει ο Θεός στο Αίγιο, είχε κάνει χάρη ο Θεός και είχαν πιστέψει πάρα πολλά άτομα. Και εγώ μέσα μου, χωρίς να το καταλάβω, καυχήθηκα. Αλλά δεν είχα καταλάβει λέξη, δεν είχα καταλάβει τίποτα. Είπα, πω, που εγώ τους μίλησα όλους αυτούς και σωθήκανε. Και κάποια στιγμή ερχόμαστε όλοι στην Αθήνα να πάμε στην εκκλησία της Αθήνας και βρεθήκαμε στο σπίτι ενός αδελφού. Γονατίσαμε και μέσα στη χαρά μου, που ήταν η υπερηφάνεια μου, είπα, Κύριε, τώρα που θα σηκωθώ, όσοι έχουν σωθεί από μένα θέλω να είναι δίπλα και να προσεύχονται. Και προσευχήθηκα και περίμενα ότι θα ήταν όλοι. Σηκώνω μετά τα μάτια μου, κοιτάω, κανείς. Όλοι είχαν φύγει, μόνο η γυναίκα μου είχε μείνει. Πω πω, και κατάλαβα. Μην πεις, αδελφέ, ότι εγώ του μίλησα και σώθηκε. Χάθηκες. Τα χάσες όλα. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι δόξα στο Θεό που με χρησιμοποίησε ο Θεός και είπα δύο λέξεις και τον έσωσε ο Χριστός. Αλλά για ασφάλεια ούτε αυτό να λες. Ούτε αυτό να λες. Γιατί δεν είναι αλήθεια, να το πούμε. Εάν μπορούσαμε εμείς να σώσουμε,
Ο Χριστός δεν χρειαζόταν να σταυρωθεί. Τίποτα δεν χρειαζόταν. Αλλά και αν μπορούσαμε εμείς να σώσουμε, έστω και όταν είναι ο Χριστός σταυρωμένος και ανεστημένος, δεν θα χωράγαν οι σωσμένοι. Δεν θα ξέραν πού να τους βάλουμε. Αλλά βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι απλό πράγμα, καθόλου απλό πράγμα, και την κάνει μόνο ο Χριστός. Την επιστροφή των ανθρώπων που έφυγαν από την Εκκλησία την κάνει μόνο ο Χριστός. Σε μας ανήκει λοιπόν η ταπείνωση και η προσευχή. Γι' αυτό η δικαιοσύνη του Θεού είναι, η βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω, και μόνο έτσι όταν δουλεύει κάποιος τον Θεό, δουλεύει στο Θεό και ευαρεστεί το Θεό και ευδοκιμεί και γίνεται δόκιμος, ευδοκιμεί ενώπιον των ανθρώπων. Με δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά, αλλά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Αν το Πνεύμα το Άγιο δεν σε χρησιμοποιήσει, τότε είσαι πυγμαχόνη στον αέρα. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι σημαντικό να εργάζομαι το έργο του Θεού. Το σημαντικό είναι και να το ζητάω, να με χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο Του. Το εργάζομαι, κουράζομαι, ταλαιπωρούμαι και δεν κάνω τίποτα. Και είναι μάταιος ο κόπος. Αλλά το να με χρησιμοποιεί ο Θεός, τότε δοξάζεται ο Θεός. Και εμείς θέλουμε να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε ντενεκέδες ξεγάνωτοι, άχρηστοι, άθλοι, ουτιδανοί. Τίποτα δεν έχουμε καλό να δείξουμε, τίποτα δεν έχουμε καλό να κάνουμε, τίποτα δεν έχουμε καλό να πούμε. Αμήν, αδελφοί μου. Όταν θα έρθω λοιπόν, δεν θέλω να δω τα λόγια τα υπερήφανα, αλλά θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να δω τη δύναμη του Θεού. Γιατί η δύναμη και η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία του Θεού δεν είναι στα λόγια, αλλά είναι στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Κι είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι να συνεργάζεται ο Θεός. Είναι να είναι παρόν ο Θεός. Όσες προσευχές και να κάναμε και να κάνουμε για τον Τίνο, αν ο Χριστός δεν είναι δίπλα του και ο Πατέρας δεν τον αφήνει μια στιγμή, άχρηστα είναι όλα. Άχρηστα. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας για να βρίσκουμε χάρη στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία μας. Αλλά ιδιαιτέρως, αδελφοί, ιδιαιτέρως να είμεθα μιμητές του Χριστού στο να υπηρετούμε, στο να παρηγορούμε, στο να στηρίζουμε και να ενισχύουμε, και μιμητές του Θεού στο να αγαπάμε όλους με πατρική αγάπη. Και επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, αυτό ανθρωπίνως δεν γίνεται. Γίνεται μόνο όταν ο Θεός εκχέει δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά μας την αγάπη Του, τη δική Του την αγάπη. Αλλά για να την εκχέει πρέπει να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού, και χάρη ενώπιον του Θεού δεν μπορούμε να βρούμε παρά μόνο όταν αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα και η κάφιεσή μας είναι ποτέ στον εαυτό μας, στην εξυπνάδα μας, στην πνευματικότητά μας ή στη δύναμή μας, αλλά η κάφιεσή μας είναι πάντοτε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, τι θέλετε λοιπόν, και εδώ τώρα να τρομάξουμε λίγο, τι θέλετε να έλθω προς εσάς, με ράβδον ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος. Και τότε ο Απόστολος Παύλος θα πήγαινε στους Κορινθίους
Σήμερα αυτός που έρχεται όμως είναι ο Χριστός. Και ρωτάω όλους μας, τι θέλεις να έρθει ο Χριστός σε σένα, με ράβδο ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος. Αμήν. Σε ευχαριστούμε.